εξετάζει μοναχά τον όντων την ουσία. Μπορούμε συχνά να βρούμε απ' το όνομα θαρό εις αφεντιά σας την ουσία. Φαίνεται καθαρά όταν σας κράζουν κοπρόσκυνα, επίγουλους ξελογιαστίδες ψεύτες. Λοιπόν και εσύ, ομολόγα πώς σε λένε. Κομμάτι από τη δύναμη που πάντα θέλει κακό να κάνει, μα στο τέλος κάνει πάντα το καλό. Τι τάχα θες να πεις με το ένδυμά σου? Είμαι το πνεύμα εγώ που τα πάντα νιέται. Και έτσι πρέπει, γιατί στον κόσμο αυτό ό,τι γεννιέται αξίζει και να πεθαίνει. Γι' αυτό καλύτερα ας μην δημιουργείται. Ό,τι λοιπόν αφανισμό, αμαρτία, κακό παντολογήσεις ιστορέται από την ιστοιχείο μου και κομμάτι της ύπαρξης. Α, είσαι κομμάτι λες, μα ο μπρος μου ακέραιος στέκει. Στην ταπεινή αλήθεια σου λέω, αφέντη. Εάν η ανθρωπότητα, αυτός ο κόσμος των ηλιθείων, πιστεύει πως είναι το απάν, τότε εγώ είμαι μέρος του μέρους που αρχικά ήταν το άπα. Του σκοταδιού που γέννησε το φως. Εκείνο το φως της μητέρας νύχτας, το παλιό το θρόνο της μητή. Μα όσο και αν μασκίζει, τα ανθρώπινα σώματα κολλά φυλακισμένα. Από τα ανθρώπινα σώματα ρέει, τα ανθρώπινα σώματα ομορφαίνουν, μα πάντα κάθε σώμα εμπόδιο του στέκεται στον δρόμο. Γι' αυτό ελπίζω να μην μας τάξει και πολύ και μαζί με τα ανθρώπινα σώματα ένα αφανιστή. Χάραξε μου, αν θέλεις βεβαίως, δυο κραπίτσες. Oh.